Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η φιλοσοφική, επιστημονική, θεολογική εκπομπή που σκοπό έχει να διακηρύξει το λόγο της φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Και σήμερα είμαστε κοντά σας για να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί με τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, τον κύριο Βασίλειο Αντζακλίν. Και επίσης μπορείτε στο τηλέφωνο που βλέπετε, στο 210-6832-706, να επικοινωνείτε μαζί μας από αυτή τη στιγμή, να αφήνετε τα ερωτήματά σας, τα θέματα που θα θέλατε στις επόμενες τηλεοπτικές μας εκπομπές, να απαντήσουμε ερωτήματα, θέματα. Ευχαριστούμε πολύ που έχουμε συνεχώς νέα τηλεφωνήματα και ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια που μας δίνουν ενθάρρυνση, μας βοηθούν ψυχολογικά και στηρίζουν αυτή την προσπάθειά μας που σαν σκοπό έχει και μοναδικό όφελος να μεταδώσει, να μεταφέρει τις αλήθειες του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και της πατερικής θεολογίας. Πριν περάσουμε στον κύριο Βασίλειο Αντζακλή, και σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα πολύ δυνατό θέμα, ένα θέμα που έχει να κάνει με τη σύζευξη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Ένα θέμα το οποίο το έχω αναλύσει, το έχω παρουσιάσει στα 5 βιβλία μου. Ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη σύζευξη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Το πρώτο βιβλίο το οποίο έχω συγγράψει, που μιλάει για το άγχος και την έννοια της κατάθλιψης και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το άγχος της καθημερινότητας, είναι η έννοια της ψυχής, το βάθος της ψυχής, το απίθμενο βάθος της ψυχής κατά την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την πατερική θεολογία. Το δεύτερο βιβλίο έχει να κάνει με τον χρόνο. Τι είναι ο χρόνος? Θα κριθούμε όλοι, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, για ό,τι δεν κάναμε, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, ό,τι θα μπορούσαμε να πράξουμε κατά τη διάρκεια του υλικού αυτού κόσμου και τελικά δεν το κάναμε. Έτσι είναι σημαντικό να αξιοποιούμε κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, και γιατί θα κριθούμε γι' αυτό. Και στη συνέχεια βλέπουμε το τρίτο βιβλίο της σειράς που έχει να κάνει με την φύση και τη σιωπή στον νεοπλατωνισμό και τον Πλοτίνο, ο αρχηγός του κινήματος του νεοπλατωνισμού, ο ιδρυτής του κινήματος του νεοπλατωνισμού. Ένα πρωτότυπο διαφορετικό βιβλίο, ποιητικό βιβλίο, το οποίο έχει να κάνει με τον νεοπλατωνισμό και πώς δημιουργεί η φύση. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την αρχαία φιλοσοφία και την πατερική θεολογία, την σχέση των δύο αυτών κόσμων, την σύζευξη αυτή που θα παρουσιάσουμε και σήμερα, να μιλήσουμε για τις προφητείες των μεγάλων φιλοσόφων για την έλευση του Θεατρόπου Ιησού Χριστού. Μιλάω μέσα για τους πατέρες της Εκκλησίας και σε αυτό το βιβλίο, σε αυτό το πρωτότυπο μοναδικό βιβλίο και το γεγονός ότι σπούδασαν φιλοσοφία, σπούδασαν στην Αθήνα και ύμνησαν την φιλοσοφία. Και στο τέλος, το τελευταίο βιβλίο είναι το θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Είναι το θέμα της ιστορίας και πώς δημιουργείται και πώς αξιοποιείται η ιστορία και τη γνώση πρέπει να έχουμε για την ιστορία. Όλα αυτά τα βιβλία υπάρχουν και μπορείτε να τα βρείτε στο 210-6832-706. Και να περάσουμε στον κύριο Βασίλειο Αντζακλή. Κύριε Αντζακλή, γεια σας. Καλησπέρα σας. Και σε αυτή την τηλεοπτική μας εκπομπή. Μια εκπομπή που θα μιλήσουμε σήμερα για τις προφητείες. Οι φιλόσοφοι μίλησαν για το θέατρο του Ιησού Χριστού. Θα δούμε κάποιες προφητείες. Θα δούμε τα ερωτήματα των φίλων που είναι πάρα πολλά που μας αφήνουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή μας ρωτάει κάποιος φίλος, όπως με ενημερώνουν, μια ερώτηση που την πήραμε τώρα. Είναι πολύ φρέσκια, θα λέγαμε, επί του πιεστηρίου που λέμε όταν στο γραπτό τύπο. Τώρα είμαστε στην τηλεόραση. Τι είναι όταν λέμε Θεός, τι εννοούμε? Είναι ένα ερώτημα. Θα ξεκινήσουμε το ερώτημα του φίλου και θα προχωρήσουμε να ξεδιλήξουμε λίγο το κουβάρι. Τι είπαν οι φιλόσοφοι, τι είπε ο Πλάτωνας, ο Σοκράτης, τι είπε η Σύβυλα, η Έρια του Απόλλωνα και προφήτευσε για τον θέατρο του Ιησού Χριστού. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να μας πείτε λιγάκι για το ερώτημα αυτού του φίλου. Μάλιστα. Όταν λέμε Θεό, τι εννοούμε? Όταν λέμε Θεό, εννοούμε το υπέρτατο νόν. Αυτό που δεν γεννήθηκε, που υπάρχει πάντα, το αείζον, το αείπαρχον. Μπαίνουμε σε πολύ βαθιά νερά για να μιλήσουμε για το Θεό. Το Θεό ουδείς πόποτε όραγε, λέει ο Ιωάννης, ο Άγιος Ιωάννης της Αποκαλύψεως και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δηλαδή ο ίδιος είναι.
για να μας πει πόσο απρόσιτος είναι για το νου και την καρδιά του ανθρώπου. Όμως αυτός ο απρόσιτος Θεός βρίσκεται και πολύ πλησίον μας. Αυτό είναι το μυστήριο, το μέγα μυστήριο του Θεού. Ότι ναι μεν είναι απρόσιτος στο νου, δηλαδή δεν μπορεί να τον συλλάβει. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε εμείς τον χρόνο. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε εμείς την έννοια ότι ο Θεός είναι αΐζον, πάντοτε υπάρχον. Γιατί ξέρουμε εμείς στην περασμένη λογική μας και στην αντίληψή μας ότι τα πάντα γεννιόνται και πεθαίνουν. Πώς λοιπόν υπάρχει ένα «ον» το οποίο δεν γεννήθηκε ποτέ από κανέναν, υπάρχει πάντοτε και δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτό είναι ένας γρίφος μέγας, ο οποίος θα λυθεί μετά το θάνατό μας. Όσοι μπορέσουμε και πλησιάσουμε τον Θεό, θα μας εξηγήσει με έναν άλλο τρόπο, με μια άλλη προοπτική και λογική, τα πράγματα, μια υπερλογική, υπερλογολογική θα έλεγα, τα πράγματα αυτά. Ο Θεός είναι αναφής, δεν ψηλαφάται, είναι αόρατος, είναι πνεύμα. Είναι όμως και τρισυπόστατος. Εδώ είναι η φιλοσοφία, η μεγάλη φιλοσοφία, η δογματική φιλοσοφία της Ορθοδοξίας, η οποία λέει πως ο Θεός είναι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, για να υπάρχει μία κοινωνία μεταξύ των τριών προσώπων. Και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, αν και έχουν διαφορετικές ιδιότητες, είναι εντούτοις ένας Θεός. Για να μιλήσουμε για θεολογία, μπορούμε να μιλήσουμε, κύριε Βουντουλάκη, επί δύο ώρες. Έτσι για το τι είναι ο Θεός κλπ. Επί δύο ώρες είναι ένας καλός χρόνος για να μιλήσουμε για το Θεό. Πώς εμφανίστηκε στο Μωυσή, να πούμε, που του είπε ο Μωυσής, εγώ θέλω να σε δω. Και του λέει ο Θεός, ότι, και πρόσεξε, του λέει ο Μωυσή, δεν μπορεί κανείς να δει το Θεό και να ζήσει. Που, τι πάει να κάνεις. Είναι σαν να θες να πάει να κουμπίσεις τον ήλιο, θα εξατμιστείς. Λοιπόν, είναι πολλοί οι προφήτες οι οποίοι θέλησαν να δουν το Θεό. Τον είδαν συνεσκιασμένο ο Μωυσής, τον είδε εκ των όπισθεν, λέει, στην κοιμωμένη βάτου. Άλλοι τον βλέπουν υπό μορφή αγγέλου. Η Παναγία είδε έναν εκπρόσωπο του Θεού, τον Γαβριήλ. Δεν έχουμε δηλαδή αυτόπτες μάρτυρες του Θεού που να έχουν δει το Θεό με τα μάτια τους. Ο μόνος αξιόπιστος και αυτόπτης μάρτυρης είναι ο Χριστός, ο οποίος λέει ότι εγώ ζούσα στους κόλπους του πατρός μου πριν να έρθω σε αυτή τη γη. Άρα λοιπόν είναι αξιόπιστος, διότι αφενός μεν ο Χριστός δεν έχει πει ποτέ ψέματα, είναι αναμάρτητος και το ψέμα είναι αμαρτία αν υποθεί. Επομένως ο Χριστός δεν είπε ποτέ ψέματα και ό,τι είπε ήταν αλήθεια. Ο Χριστός. Βεβαίως, για Τσακλή, σημαντικό αυτό που λέτε, συνεχίστε, ναι. Ο Χριστός λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος μας μαθαίνει τον Πατέρα. Εγώ ήρθα, λέει, για να σας δείξω τον Πατέρα, να μάθετε τι είναι ο Πατέρας. Και όταν τον ρώτησε ο Φίλιππος, δείξε μας τον Πατέρα, ο Χριστός γύρισε και του είπε ότι μέχρι εδώ από αυτά που έχεις δει δεν έχεις καταλάβει ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα και ότι οι δύο μας είμαστε ένα. Επομένως, ήρθε ο Θεός κάτω στη γη, εν ανθρωπίσας, ως άνθρωπος, ο οποίος μας έδωσε τα στοιχεία αυτά τα οποία δεν μπορούσαμε εμείς μόνοι μας να έχουμε για την ύπαρξη της ουράνιας βασιλείας, για την ύπαρξη του Θεού, για την ύπαρξη της Αγίας Τριάδος, για την ύπαρξη της Αναστάσεως και για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και την κρίση. Βεβαίως, και αυτά λοιπόν είναι τα μεγάλα της Ορθοδοξίας. Βεβαίως. Τα οποία δεν είναι μόνο οι γνώσεις του Θεού, αλλά είναι, δεν είναι δηλαδή μόνο το τι είναι ο Θεός, αλλά είναι και η βαθύτερη γνώση του Θεού και όσο θα ζούμε και θα υπάρχουμε, εάν πάμε κοντά στο Θεό, θα μαθαίνουμε συνεχώς περισσότερα για τον Θεό. Είναι βεβαίως. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν σταματάει να αναγνωρίζεται από τους δικούς του. Και όταν λέει δημιούργησε τον κόσμο, κύριε Φιντουλάκη, όταν δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι έκραξαν με μια φωνή εκστατική με αυτό που είδαν, δηλαδή την δημιουργία του σύμπαντος, την δημιουργία τη δικιά μας. Αυτή που έγινε δηλαδή εν χρόνο, διότι το σύμπαν δημιουργήθηκε εν χρόνο. Και βέβαια θα αλλαχτεί από τον Θεό, δεν θα καταστραφεί, θα καταστραφεί διαπυρός, αλλά θα αλλαχτεί συγχρόνως, ούτως ώστε με την αλλαγή αυτή να μπορέσει ο άνθρωπος να κατοικήσει με μια διαφορετική διάσταση μέσα σε αυτό τον καινούριο, τη Νέα Ιερουσαλήμ, όπως τη λέει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Βεβαίως. Και σε κάποια άλλη εκπομπή θα το αναλύσουμε περισσότερο. Από όλα αυτά που είπατε, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, το βασικό σημείο, για να αποκωδικοποιήσω λίγο τα λόγια σας και να τα συμπυκνώσω, ότι ο ανθρώπινος νους, επειδή έχει μια πεπερασμένη ιδιότητα, είναι πεπερασμένος, έχει να κάνει και με τη φθαρτότητα του υλικού σώματος, δεν μπορεί να συλλάβει το μεγαλείο της τρισυπόστατου θεότητας και αυτό το ότι και οι τρία πρόσωπα ενώνονται και είναι μία ουσία, μία φύση,
όλα αυτά που είπατε, υπάρχει δυσκολία. Όλα αυτά τα αναλύσουμε σε μια άλλη εκπομπή για να δούμε, ναι, το μεγαλείο του Θεού, υπάρχει του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει μια σύζευξη, είναι και μια συνεργασία των δύο προσώπων. Ενώ τα πρόσωπα είναι χωριστά, τα πρόσωπα είναι διαφορετικά, όπως και τα ανθρώπινα πρόσωπα είναι διαφορετικά, εντούτοις υπάρχει αγάπη, η οποία το συνδέει σε μεγάλο βαθμό και έτσι υπάρχει μία θέληση. Δηλαδή, όταν ένα πρόσωπο της Τριάδος θέλει κάτι, το θέλουν και τα άλλα δύο πρόσωπα, όχι καταναγκαστικά, αλλά ελεύθερα. Βεβαίως. Και για τον τρισυπόστατο αυτό θα μιλήσουμε σε κάποια άλλη, ναι, εκπομπή. Και ξεκινώντας, για να δούμε λίγο το σημερινό θέμα και να μας πείτε αμέσως την άποψή σας, λέω επιγραμματικά την μία προφητεία που υπάρχει στην πολιτεία του Πλάτωνος και σε αυτή την προφητεία εξηγεί ουσιαστικά την έλευση και προφητεύει την έλευση του Θεατρόπου. Λέει λοιπόν σε αυτή την προφητεία, το διαβάζουμε από την πολιτεία του Πλάτωνος, «Θα απογυμνωθεί από όλα εκτός δικαιοσύνης, διότι φτιάχτηκε αντίθετος στην οστότε συμπεριφορά. Χωρίς να αδικήσει κανένα, θα δυσφημιστεί πολύ ως άδικος, ώστε να βασανιστεί για τη δικαιοσύνη και θα γεμίσει με δάκρυα εξαιτίας της κακοδοξίας, αλλά θα μείνει αμετακίνητος μέχρι θανάτου και ενώ θα είναι δίκαιος, θα θεωρείται άδικος για όλη του τη ζωή. Έχοντας τέτοιες διαθέσεις, ο δίκαιος θα μαστιγωθεί, θα στρεβλωθεί, θα δεθεί, θα ανάψουν τα μάτια του και στα τελευταία του, αφού πάθει κακό, θα καρφωθεί πάνω σε πάσχαλο, ώστε να ξέρεις ότι δεν είναι δίκαιο, αλλά αφού έτσι το θέλει, ας γίνει». Είναι μία προφητεία που βρίσκουμε στην πολιτεία του Πλάτωνος. Και επίσης ο Σωκράτης, στην Πλάτωνος Απολογία, μας λέει ότι θα μείνετε κοιμισμένοι σε όλη τη ζωή. Καθεύδετε αν. Εάν δεν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κάποιον άλλον, έχουμε και άλλες προφητείες. Να το αναλύσει λίγο και Ατζάκλη, ναι, και ναι, θα πούμε και άλλες προφητείες. Λοιπόν, στη συνέχεια, όπως είπαμε, υπάρχει ο σπερματικός λόγος. Δηλαδή, ένας λόγος που υπόθηκε κάποτε στον Παράδεισο από το Θεό, μέσα στον Παράδεισο. Αυτός ο λόγος διαδόθηκε, φαίνεται, από τους πρωτοπλάστους σε όλες τις γενιές των ανθρώπων. Τι έλεγε? Ότι αφού κακοπάθαμε από τον Όφη, δηλαδή από τον Σατανά, θα έρθει μία αποκαταλλαγή, θα συμπληρωθεί η απολεσθήσα αυτή η αγάπη από τον Θεό κάποτε μέσω ενός ανθρώπου ο οποίος θα συντρίψει τον Σατανά. Θα τον συντρίψει. Πώς θα τον συντρίψει? Θα του πατήσει, λέει, την κεφαλή του Σατανά. Και αυτός θα είναι το σπέρμα της γυναικός. Και ήταν γρίφος μέχρι τότε, κύριε Φουντουλάκη, τι θα πει αυτό το σπέρμα της γυναικός? Δεν μπορούσαν οι θεολόγοι να διευκρινίσουν αυτό το λόγο. Πολλοί λόγοι ήταν αδιευκρίνιστοι μέχρι την Καινή Διαθήκη. Δεν είναι ο μόνος λόγος που είναι αδιευκρίνιστος. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι αδιευκρίνησης, όπως λέει «ποιήσω με έναν άνθρωπο». Μερικοί είπαν ότι ο Θεός μίλησε στους αγγέλους. Μα δεν μπορεί όμως ο Θεός να απευθυνθεί στους αγγέλους που είναι αδύναμοι και να τους πει «θα κάνουμε μαζί έναν άνθρωπο». Απευθύνθηκε στον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ναι. Άρα ήταν και αυτός ο γρυφώδης λόγος. Αλλά υπάρχουν και άλλοι μέσα στο Δευτερονόμιο και στη Γένεση κλπ. Γρυφώδης λόγοι του Θεού, οι οποίοι υπό το φως της Καινής Διαθήκης, βέβαια μετά έχουμε την εξήγηση και την ερμηνεία αυτών των λόγων. Έτσι λοιπόν το σπέρμα της γυναικός, που δεν είναι άλλος από τον Χριστό, διότι ο Χριστός γεννήθηκε άνευ σπέρματος ανδρός. Και αυτός ο γρίφος λύνεται όταν θεωρήσουμε ότι η Παναγία έχει ένα είδος, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, σπέρματος ανδρικού, που δεν είχε στην ουσία, αλλά ήταν το Άγιο Πνεύμα το οποίο έδωσε αυτό το σπέρμα ή δεν το έδωσε, όπως ήθελε ο Θεός το έκανε, διότι μην νομίζουμε ότι ο Θεός κρατάει τα πρωτόκολλα των ανθρώπων, δηλαδή, επειδή εμείς έχουμε αυτή τη γέννηση από δύο σπέρματα, ήταν ανάγκη και ο Θεός να γίνει από σπέρμα και οάριο, όπως γινόμαστε εμείς. Διότι, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, υπάρχουν πολλών ειδών γεννήσεις. Υπάρχει η δική μας γέννηση που είναι εκ Πατρός και Μητρός, υπάρχει η γέννηση του Χριστού που είναι εκ Μητρός και Αγίου Πνεύματος, υπάρχει η γέννηση του Χριστού που είναι στον ουρανό προπάντων των αιώνων από τον Πατέρα. Έτσι, από τον Πατέρα, λέει ότι είναι γεννημένος από τον Πατέρα ο Χριστός. Αλλά μια μυστηριώδης γέννηση, η οποία δεν είναι έναν χρόνο, και εκεί μπερδεύονται όλοι οι αιρετικοί και λένε πρώτος είναι ο πατέρας, μετά είναι ο Υιός. Ενώ οι πατέρες της Εκκλησίας λένε άμα πατήρ, άμα Υιός. Ναι, σωστό να το βλέπει. Είναι εκπορευτός ο Υιός, δηλαδή και το Άγιο Πνεύμα. Ο Υιός είναι γεννητός, εκπορευτών το Άγιο Πνεύμα και η Αγία Τριάδα είναι μία Θεώτης. Αυτά είναι τα μεγάλα δογματικά, τα οποία έγιναν με πολλοί κόπους και θυσίες. Εδώ τα λέμε έτσι, αλλά για να γίνουν αυτά γίνανε κάτω από διωγμούς, κάτω από θυελώδεις αντιδράσεις των χριστιανομάχων, κάτω από εκτελέσεις ανθρώπων
με το χειρότερο τρόπο, επειδή νόμιζα ότι είναι αιρετική κλπ. Βεβαίως. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν μας τα περιγράφει η εκκλησιαστική μας ιστορία με τον πιο σωστό τρόπο. Γι' αυτό και εμείς έχουμε την αληθινή πίστη, όπως λέει ο Κοσμάς Σωτολός, είδα τις πίστης όλων των ανθρώπων της γης, τις μελέτησα όλες και η μόνη αληθινή είναι η ορθόδοξη πίστη. Η ανατολική ορθόδοξη πίστη. Αυτή η καθημάσια Ανατολή δηλαδή που έχουμε εμείς. Βεβαίως και Ατσακλή, να υπενθυμίσουμε στους φίλους ότι παρακολουθούν την εκπομπή στα μονοπάτια της αλήθειας. Σήμερα μιλάμε για τις προφητείες, για την έλευση του θεατρόπου. Τι είπαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι. Έχουμε και τις σύμβουλες. Έχουμε και τις σύμβουλες. Της θεότητος. Τώρα θα περάσουμε σε μια άλλη προφητεία της Σίβυλλας. Της Σίβυλλας. Βεβαίως και Ατσακλή. Θέλετε να την πείτε. Ναι, πείτε, ναι, και θα συμπληρώσω εγώ. Λοιπόν, έχουμε την προφητεία της Σίβυλλας της Ρωμαίας. Ναι. Η οποία είπε ότι θα γεννηθεί ένα παιδί Εβραίων, ναι, το οποίο θα μας καταργήσει εμάς. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο και τα πονηρά πνεύματα είχαν αντιληφθεί ότι έρχεται ο Χριστός στον κόσμο. Και τα πονηρά πνεύματα το είχαν αντιληφθεί αυτό. Γι' αυτό έχουμε πιστοχώρηση των μαντίων μετά τη γέννηση του Χριστού. Τα μαντία αλλάσουν. Οι ίδιοι λένε ότι η πηγή η λάλουσα είδωρ, λάλων είδωρ του Απόλλωνος, του Φίβου Απόλλωνος, θα σταματήσει από ένα παιδί Εβραίων το οποίο έρχεται και μας κλείνει εμάς τη φωνή. Είναι η έλευση του Χριστού στον κόσμο, τον οποίον ο προφήτης Ισαΐας τον έχει κωδικοποιημένα ως προσδοκία των εθνών. Αυτός θα είναι η προσδοκία των εθνών και δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό. Η προσδοκία όλων των εθνών. Γι' αυτό πολλοί λένε ότι ο Χριστός ήταν Εβραίος. Ήταν Εβραίος μεν κατά σάρκα, αλλά ήταν ένας παγκόσμιος άνθρωπος, ο οποίος ήρθε για όλη την ανθρωπότητα. Όλοι τον περιμένανε, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, κύριε Τσακλή. Και πώς έγινε αυτό? Καταλαβαίνανε ότι η ηθική εκείνου του κόσμου και η απόγνωση και η απελπισία των ανθρώπων είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Λοιπόν, τότε γινόντουσαν οι μεγαλύτερες αυτοκτονίες στους Ρωμαίους, οι οποίοι ήταν οι πιο πλούσιοι της γης τότε. Τι κάνανε? Μερικοί στοικοί φιλόσοφοι λέγανε ότι θα κάνω ένα ωραίο ζεστό μπάνιο αφού θα φάω πρώτα και μετά θα ανοίξω τις φλέβες μου. Και πάρα πολλοί αυτοκτονούσαν. Γιατί δεν βρίσκανε νόημα ζωής. Έτσι. Ήταν οι δούλοι υποχείρια των αφεντικών τους και τους ρίχνανε και στα θηρία μερικοί έτσι, για να διασκεδάσουν. Αν τους κάνανε κάτι κακό, τους ρίχνανε για να τους τιμωρήσουν στα θηρία και τους κατασπάραζαν. Θέλω να πω δηλαδή με όλα αυτά ότι όλη η ανθρωπότητα ήταν πεπτοκία. Και η Ελλάδα και η Ρώμη και η Αίγυπτο και αυτά. Υπήρχε αγριότητα, μεγάλη αγριότητα. Να σκεφτείτε ότι στο Κολοσσέο μόνο μέσα κατασπάραζαν τα θηρία χριστιανούς και δούλους. Πράγμα το οποίο σήμερα δεν μπορεί να το ανεχθεί ο άνθρωπος ναι, αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Κάπως στην προφητεία, βεβαίως και Ατζακλή, επίσης θα συμπληρώσω για την προφητεία της Σίβυλλας, όπως είπατε. Και επίσης, πριν προχωρήσουμε, λέμε και το τηλέφωνο, μπορείτε να επικοινωνήσετε για να μας πείτε και τα ερωτήματα που θα απαντήσουμε συνέχεια της εκπομπής. Και όλα αυτά τα θέματα έχω γράψει κάποια βιβλία, βλέπετε και τα βιβλία τα οποία έχω γράψει, Ουσία και Αθανασία της Ψυχής, Ίνια του Χρόνου, Η Φύση και Σιωπή στον Πλωτίνο, Ιστορίες Φιλοσοφίας, το βιβλίο που μιλάμε σήμερα, στοιχεία από αυτό το βιβλίο, δηλαδή Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία, αντλούμε στη σημερινή εκπομπή μας. Βλέπουμε προφητείες για την έλευση του ανθρώπου, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας και επίσης στην προφητεία που είπε ο κύριος Ατζακλής, που τα παρουσιάζει όλα αυτά στο βιβλίο που βλέπετε, στο προηγούμενο βιβλίο Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία, είναι και για να ό,τι λέμε να είναι τεκμηριωμένα, είναι από τη Σίβυλλα που είναι η αίρια του Απόλλωνα. Τα στοιχεία, τα χειρόγραφα αυτά τα βρίσκουμε και υπάρχουν στη Μονή Δοχειαρίου, από ένα χειρόγραφο που ονομάζεται «Υπόμνημα εις τον Άγιον Απόστον Φίλιππο», που φυλάει στη Μονή Δοχειοαρίου στο Άγιο Όρος, που λέει λοιπόν σε αυτή την προφητεία η Σίβυλλα, ότι ύστερα από πολύ καιρό θα φτάσει κάποιος εις αυτή την πολυδιαιρεμένη γη και θα γεννηθεί με σάρκα αμόλυντη, με ανεξάντλητα όρια ως θεότητα, θα λυτρώσει τον άνθρωπο από την φθορά των παθών και θα τον φθονίσει άπιστος λαός και θα κρεμαστεί ψηλά ως κατάδικος εις θάνατον. Όλα αυτά θα τα υποφέρει με πραότητα. Επίσης, στο ίδιο χειρόγραφο της Μονής Δοχειαρίου μας κάνει εντύπωση, συνεχίζοντας, μιλάει για την θεανθρώπινη φύση του Χριστού. Μας κάνει εντύπωση επίσης ότι λέει η Σίβυλλα ότι αυτός είναι ο παθών Θεός, χωρίς να πάθει τίποτα η θεότητά του, διότι είναι συγχρόνως θνητός, αλλά είναι και αθάνατος. Αυτός είναι συγχρόνως Θεός και άνθρωπος, που υποφέρει από τους θνητούς τα πάντα,
δηλαδή το Σταυρό, την Ύμβρη και την Ταφή. Αυτός κάποτε από τα μάτια του έχει σε δάκρυα θερμά, αυτός 5.000 ανθρώπους χόρτας με 5 άρτους, κάτι που ήθελε δύναμη θεϊκή. Έτσι λοιπόν, αυτά τα λέει σύμβυλα, κύριε Ατσακλή. Προφητεύει, προφητεύει. Και έχουμε απόσπασμα από το χειρόγραφο που, όπως είπαμε, για να τεκμηριώνουμε και να αποδεικνύονται όλα αυτά, είναι, λέγεται υπόμνημα εις τον Άγιον Απόστον Φίλιππον. Και επίσης, και κάτι τελευταίο και σας δίνω αμέσως τον λόγο, ότι κάποιος μπορεί να αμφισβητήσει όλα αυτά, αλλά λένε ότι η Αγία Εκατερίνη 305 χρησιμοποίησε τα στοιχεία όλα αυτά για να απαντήσει τα στοιχεία αυτά της Σύβυλλας και μίλησε στο διάλογο που είχε. Στο διάλογο που είχε, τα χρησιμοποίησε όλα αυτά και όλα αυτά φαίνονται αληθινά και πίστεψαν και μάλιστα μαρτύρησαν οι άνθρωποι. Με τους 200 ρήτορες. Ναι, βεβαίως. Και αυτό αποδεικνύεται λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία λέει η Σύβυλλα είναι αληθινά και έχουμε και άλλες προφητείες. Επίσης, αγαπητέ μου Γιώργο, έχουμε και τον αριθμό 888, ένας μυστηριώδης αριθμός που τον δίνουν οι Σύβυλλες και λένε ότι το όνομα αυτού θα έχει άθροισμα 888. Και όντως το όνομα Ιησούς έχει το άθροισμα 888. Δεν είναι λοιπόν τυχαία πράγματα αυτά, αλλά είναι πράγματα τα οποία έγιναν και πρέπει να μας σοφίζουν να καταλάβουμε ότι είναι μεγάλο αυτό το έργο των προφητιών και αυτό είναι μια απόδειξη της θεότητος του Χριστού, οι προφητείες οι οποίες δείχνουν τον Χριστό πώς θα περάσει το βίο του σε αυτή τη ζωή. Διδάσκοντας, θεραπεύοντας, αναστένοντας νεκρούς και σταυρωνόμενος και αναστούμενος. Όλες αυτές οι ιδιότητες του Χριστού, δηλαδή οι ιδιότητες του θεραπευτή, οι ιδιότητες του δασκάλου, ραβή, διότι ο Χριστός βγήκε στην δράση του σαν διδάσκαλος του Ισραήλ. 30 ετών μπήκε μέσα στη συναγωγή και τους διάβασε ένα συγκλονιστικό κομμάτι από τον προφήτη, το οποίο έλεγε ότι θα βρεθεί κάποιος εδώ κάποτε που θα γιατρεύει και χολοί και κουτσί θα περπατούν, κουφοί θα ακούν, τυφλοί θα αναβλέψουν και νεκροί θα ανασταίνονται. Και τους είπε ο Χριστός κλείνοντας εκείνο το... Ήταν τότε στρογγυλά τα κάνανε, τα γυρίζαν έτσι τα βιβλία τους. Ήτανε κύλινδροι, σε πανί γραμμένα και τα βγάζανε και τα διαβάζανε. Το τύλιξε, λέει, αυτό το τυλιχτάριο, το έβαλε στη θέση του και τους είπε, μόλις κάθισε κάτω, όλα τα μάτια είναι στραμμένα επάνω του, αφού το διάβασε με τέτοιο νόημα για να καταλάβουν τι πρόκειται να τους πει μετά. Και τους είπε, αυτό που διαβάσαμε τώρα εδώ, έχει πραγματοποιηθεί εδώ, αυτή τη στιγμή μπροστά στα μάτια σας. Και τότε καταλάβανε ότι ο Χριστός είναι αυτός, ο ίδιος είναι αυτός, ο οποίος βέβαια όχι όλοι, γιατί είχε και τους εχθρούς έτσι, οι οποίοι περιμένανε ανά πάσα στιγμή να πει κάτι για να τον καρφώσουν στους δρομέους. Βέβαια, διότι οι Ρωμαίοι δεν θέλαν αυτοί να τον λιθοβολήσουν, θέλουν να τον σταυρώσουν με ρωμαϊκό το τρόπο. Γι' αυτό τα τους είπε ο Πιλάτος, πάρτε τον εσείς και δικάστε τον. Δεν θέλουν να τον λιθοβολήσουν, γιατί εντωμεταξύ και η προφητεία έλεγε ότι καρφώνεται σε ξύλο, σε σταυρό. Άρα λοιπόν, αν τον πέραν οι Ρωμαίοι να τον λιθοβολήσουν, δεν θα βγαίναν οι προφητείες. Αλλά ήρθαν έτσι τα πράγματα σιγά σιγά από Θεού, που αποφασίσαν οι Εβραίοι να τον δώσουν στον Πιλάτο να τον. Ναι, έχετε δίκιο. Και επειδή κάποιος φίλος ρωτάει από ό,τι με ενημερώνουν, ήταν ο διάλογος, όπως είπατε πριν, της Αγίας Κατερίνης με τον αυτοκράτο Μαξιμίνο που έλεγε την ιδωλατρική πολιτική του. Ναι. Και στο διάλογο αυτό που είχε μετά με τους σοφούς που κάλεσε ο αυτοκράτορας, με τους σοφούς της εποχής της. Τους απεστόμωσε. Ναι, τους απεστόμωσε και μάλιστα χρησιμοποιεί στοιχεία για να δείξει ότι είναι αληθινός Θεός ουσιαστικά ο Χριστός. Παίρνοντας στοιχεία από το χειρόγραφο από αυτά που είπαμε, που είπε η Σύβυλλα, και για να πιστοποιήσει και να αποδείξει ότι αυτά που λέει είναι αληθινά. Και πριν περάσουμε τον κύριο Ατσακλή, να υπενθυμίσουμε ότι το σημερινό θέμα έχει να κάνει με τις προφητείες. Μάλιστα, έχετε γράψει κι εσείς ένα σημαντικό βιβλίο, έχετε DVD δημιουργήσει κι εσείς με όλα αυτά τα πράγματα. Πείτε μας για το ραδιοφωνική εκπομπή που κάνετε κάθε βράδυ στην Πυριακή Εκκλησία. Και επειδή έχουμε ένα λεπτό μόνο για να πάμε στο διάλειμμα της εκπομπής, πείτε μας δύο λόγια για τη ραδιοφωνική σας εκπομπή, για να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, η ραδιοφωνική αυτή εκπομπή διανύει το 16ο έτος τώρα. Είναι κάπως αργά βέβαια, για εκείνους οι οποίοι εργάζονται τη νύχτα, για εκείνους που δεν έχουν πολύ ύπνο, είναι και μερικοί οι οποίοι, εχθές έμαθα ένας φίλος μου, λέει, κοιμάμαι 3 ώρες, λέει, και μετά ξυπνάω και κάθομαι στον καναπέ και ακούω, μου είπε.
Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι έχουν όχι αϋπνία, αλλά δεν κοιμούνται πολλές ώρες και έτσι ακούνε η πειραγική εκκλησία. Λοιπόν, στις 12.30 κάθε βράδυ, εκτός Σαββατοκυριακού, έχουμε το Ευαγγέλιο που μπορούν να παρακολουθήσουν οι αγαπητοί φίλοι από την πειραγική εκκλησία, από το πειραγική εκκλησία από το 91,2 των FM. Από εκεί μπορούμε λοιπόν να ακούμε κάθε βράδυ το Ευαγγέλιο. 91,2. Κομμάτια του Ευαγγελίου. Βεβαίως. Έτσι, κυκλικά. Σφαιρικά. Θα συνεχίσουμε, κύριε Τζακλή, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο διάλειμμα της εκπομπής, στο ένα και μοναδικό διάλειμμα. Πολύ σύντομα θα είμαστε κοντά σας με μια τηλεφωνική επικοινωνία και θα απαντήσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις που μας έστειλαν από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Σε λίγο και πάλι κοντά σας. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Συνεχίζουμε την φιλοσοφική θεολογική εκπομπή. Βλέπετε και το τηλέφωνο, αγαπητοί φίλοι, που μπορείτε αυτή τη στιγμή να παίρνετε τηλέφωνο, να ρωτάτε πληροφορίες για τα βιβλία, για τα θέματα των εκπομπών. Περνάμε στα βιβλία τα οποία έχω γράψει, «Η ουσία και αθανασία της ψυχής», για το απίθμενο βάθος της ψυχής. Μετά είναι το σημαντικό βιβλίο «Έννοια του χρόνου», «Η γραμμική εκδίπλωση του χρόνου», «Η φτύγραμμη πορεία του χρόνου», «Πώς μετράγαν παλιότερα το χρόνο», «Ο χρόνος στα μάτια του Θεού», «Η αξιοποίηση του χρόνου, η δημιουργικότητα του χρόνου». Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την έννοια της φύσης και της σιωπής στον Πλοτίνο. Τι λέει ο αρχηγός του κινήματος του Νεοπλατωνισμού, ποιους πατέρες επηρέασε, πώς τους επηρέασε, όλα αυτά στο βιβλίο «Φύση και σιωπή στον Πλοτίνο». Το επόμενο βιβλίο «Αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία». Μιλάμε σήμερα για τη σύζευξη αυτή, τη σύνδεση αυτή των αρχαίων ελληνικών των αρχαίων φιλοσόφων με τους πατέρες Εκκλησίας. Πολλά από αυτά τα στοιχεία του βιβλίου αυτού που το βλέπετε αντλούμε και είναι παρμένα στη σημερινή μας εκπομπή. Και τελευταίο βιβλίο είναι θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Φιλοσοφία της ιστορίας, η ίδια η ιστορία του τόπου μας, όλα αυτά που γίνει μια προσπάθεια σήμερα να την αλλοιώσουν ή να γίνει παραποίηση της ιστορίας του έθνους μας. Όλα αυτά τα βλέπουμε στα βιβλία αυτά. Σήμερα μιλάμε για τις προφητείες περί της ελεύσεως του θεατρόπου. Μας είπε και ο Σατζακλής ότι ο εγκεκριμένος αυτός επιστήμονας, ο πολύτιμος αρρωγός αυτής της εκπομπής, γιατί κύριε Τζακλή χρειαζόμαστε αλληλεγγύη, συνεργασία για να προχωρήσει αυτή η εκπομπή, να επεκταθεί αυτή η εκπομπή. Κάνουμε προσπάθειες, υπάρχουν δυσκολίες να τις συνεχίσουμε, το παλεύουμε και αυτό είναι σημαντικό, είναι να υπάρξει αλληλεγγύη, να υπάρξει συνεργασία. Γι' αυτό κιόλας έχουμε σε λίγο θα έχουμε συνδεθεί με Λάρισα να ακούσουμε έναν ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό παραγωγό του Άστρα TV και του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Λάρισας, όπου εκτός από το γεγονός ότι είναι ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παραγωγός, είναι και ποιητής, είναι ζωγράφος, είναι πολυτάλαντος άνθρωπος, άνθρωπος του πνεύματος και του πολιτισμού. Έχουμε στη γραμμή τον φίλο κύριο Λάμπρο Γιόντι. Λάμπρο, σε καλησπερίζουμε από την Αθήνα. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, είμαστε εδώ με τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, τον κύριο Ατζακλή, συνεργάτη αυτής της εκπομπής, και θέλουμε να ακούσουμε λίγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε. Έχω και για σας κάτι απόψε. Εντελώς τυχαία το παρουσίαζα στο ραδιόφωνο, στο δημοτικό ραδιόφωνο Λάρισας, και όταν θα έχουμε το χρόνο, ναι, εγώ μου να μου δώσει την ευκαιρία να πω κάτι στον καλό μας φίλο. Βεβαίως, βεβαίως, Λάμπρο μου. Μιλάμε σήμερα για τη σύζευξη του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, της πατερικής θεολογίας. Αχ, μάλιστα, μάλιστα. Και επειδή μάλιστα ξέρω ότι έχεις σε όλα αυτά τα θέματα, αφού γκράζει, έχεις ιδιαίτερη αγάπη στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα, στους Έλληνες ποιητές. Είπα, δεν ξέρω αν άκουσες την εισαγωγή, ότι είσαι πολυτάλαντος και ένας άνθρωπος που ασχολείται. Είναι τιμή και χαρά μου, θα έλεγα, και ιδιαίτερη ευτυχία που σε γνώρισα. Από τη στιγμή που σε γνώρισα και σε παρουσίασα στην Λάρισα, η Λάρισα, ξέρεις, χριστιανική γη, θα έλεγα, έχει μια ευαισθησία με τον πολιτισμό. Εγώ δεν είμαι Θεσσαλός. Είμαι από την όμορφη Ήπειρο, από την Πρέβεζα.
με καταγωγή από το Σούλι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω για σένα είναι ότι θα έλεγα όχι πολυτέλεια, όποιος σε γνωρίζει, αλλά να μην πω τόσα πολλά, θα πρέπει να είναι πολύ ευτυχής. Και εγώ το αισθάνομαι αυτό. Και γι' αυτό μιλάμε συνέχεια στο ραδιόφωνο. Να είσαι καλά, Λαμπρού. Δώσ' μου, αν έχεις την καλοσύνη, ένα λεπτό να πω το εξής. Βεβαίως, Λαμπρού. Διακαώ σε περιμένω στη Λάρισα να κάνουμε και η παρουσίαση των βιβλίων σου, γιατί αυτά που παρουσίασα και στην τηλεόραση, η ουσία και ατρασία της ψυχής, κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και το άλλο, αρχαία φιλοσοφία και μετρική θεολογία, πίστεψε με, έχουν γίνει ανάπαστα. Να είσαι καλά, Λαμπρού μου. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, δεν θα ειδεύουμε τα αυτιά μας, για όνομα του Θεού. Έχουμε κουραστεί από ευχολόγια και πλέον πρέπει να δημιουργούμε. Αυτό είναι βασικό, αυτό λέει εδώ με τον κύριο Ατζακλή, τις δυσκολίες που έχουμε για να κρατήσουμε εμείς τηλεοπτική εκπομπή. Το παλεύουμε, ο κόσμος έχει κουραστεί από δασκάλους, από λόγια, αλλά εμείς θέλουμε πράξεις εδώ πέρα, αυτό προσπαθούμε και επειδή μάχεσαι και έχεις μια αξιόλογη εκπομπή που θα είναι χαρά και τιμή μου να συνεργαστούμε και να κάνουμε μαζί ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και στη Λάρισα. Ούτως ή άλλως, εδώ και εβδομάδες τώρα, είσαι καλεσμένος σε, να μην πω καθημερινή βάση, σε εβδομαδιαία βάση. Ο κόσμος το θέλει αυτό, το αναζητάει. Ας πούμε σήμερα που δεν σε παρουσίασε γιατί είχες τους λόγους σου, δέχτηκα βροχή τηλέφωνα και λένε πού είναι ο Σιμπλάκης, τι έγινε απόψε. Ναι, το ξέρω, Λαύρο μου. Θέλουμε να μας πεις, επειδή έχεις μελετήσει και το έργο μου Αρχαία Φιλοσοφία και Πατρική Θεολογία, η ουσία και θανασία της ψυχής, ποια είναι η σχέση των αρχαίων φιλοσόφων του μεγάλου Σοκράτη, Πλάτωνος, Αριστοτέλη, με τους πατέρες της Εκκλησίας. Κοίταξε, Γιώργο μου, τα λίγα πραγματάκια μπορώ να πω, διότι δεν μπορώ να φτάσω το επίπεδό σου. Εσύ είσαι, θα έλεγα, στοχευμένος εκεί. Θα έλεγα, έχεις εντριβήσει. Εγώ με τον πολιτισμό ασχολούμαι πολλά χρόνια, ξέρεις, σαν καλλιτέχνης, φωτογράφος, σαν ποιητής. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής, και μάλιστα είμαι και προσκυνητής στο Άγιον Όρος. Το βλέπω. Σημαντικό αυτό. Ναι. Κάθε χρόνο το επισκέπτομαι. Το επισκέπτομαι σε χειμερινή, θα έλεγα, περίοδο. Κάπου το Μάρτιο, Απρίλιο, πριν το Πάσχα. Γιατί υπάρχει λόγος. Το καλοκαίρι, αν μη τι άλλο, είναι κατατρεγμός. Θα σταθώ λίγο στην ερώτηση σου, Γιώργο, έτσι πολύ σύντομα. Είναι βέβαιο ότι οι πατέρες μας επηρεάστηκαν και όχι μόνο από τους αρχαίους φιλοσόφους μας. Δεν είναι τυχαίο που βρέθηκαν και ακόμα και σήμερα στους χώρους τους υπήρχαν οι πρωτομές. Αν δεν διάβασε κάποιος αρχαία ελληνική φιλοσοφία, δεν μπόρεσε να περπατήσει τους δρόμους της ελληνικής σκέψης, της ελληνικής γλώσσας. Είναι βέβαιο. Είναι σημαντικό. Εγώ πολλά χρόνια με την ελληνική γλώσσα. Είμαι, θα έλεγα, μέλος στην ιδιαιτεροποίηση της ελληνικής γλώσσας. Παρουσιάζουμε ομιλίες πάνω στην ελληνική φιλοσοφία, στην ελληνική γλώσσα. Και τολμώ να πω έτσι μετά παρουσίας ότι η πατερική θεολογία και η ελληνική φιλοσοφία, θα έλεγα, αλληλοπεριχωρούνται. Είναι σημαντικό. Ναι, αυτό. Πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ ωραίο αυτό και το λέω και εγώ στο εξώφυλλο του βιβλίου. Αλληλοπεριχωρούνται. Είναι αλληλοπεριχωρούνται. Είναι ένα σημαντικό αυτό. Έχω ένα Γιώργο και το έχω, θα έλεγα. Συμπληρώνονται. Συμπληρώνονται. Το έχω επισταμένως. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Εδώ και ο Σατζακλής έχει ακούσει από μένα έτσι, πολύ ωραία λόγια και ήθελα να σε γνωρίσει. Είναι ο αξιόλογος άνθρωπος και ο Σατζακλής. Του έχω μιλήσει πολλές φορές για το έργο που κάνεις, τη συνεργασία που έχουμε. Ναι. Ανοίγεις και στις τάξεις της πολεμικής αεροπορίας και... Να σας έχουμε στην εκπομπή μια μέρα. Να σας έχουμε στην εκπομπή. Ναι, λέει και ο Ιούζας Ζακλής, να έρθεις από εδώ, όταν έρθεις σε Αθήνα, να σε έχουμε και στην εκπομπή, όλοι μαζί εδώ να... Θα το κανονίσουμε, Γιώργο, και πιστεύω ότι θα κάνουμε κάτι πολύ δυνατό. Να κάνω μια ερώτηση. Σήμερα παρουσίασε έτσι, για πολύ λίγο, αυτό το απόσταγμα, θα έλεγα, των γιατρών μας που 3 στους 5 φεύγουν στα ξένα, στη γενική αξιοποιητεύονται. Ναι, είναι σημαντικό αυτό το θέμα που θέτει σήμερα, είναι στο το πλαίσιο αυτό, θα το πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι πολλά τα προβλήματα και πολλά τα θέματα που πρέπει να αναλύσουμε και να απαντήσουμε. Εδώ αυτό που προσπαθούμε και παλεύουμε είναι να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, φίλε Λαμπρό, γιατί εμείς προσπαθούμε με τα εφόδια που έχουμε, την πνευματική μας γνώση, με τα πνευματικά εφόδια, να απαντήσουμε στα ερεθίσματα της εποχής μας και να δώσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ξέρεις αυτό, επειδή ασχολούμαι και με ψυχολογία,
Και επειδή και ο κ. Ατζακλής ασχολείται και επειδή είναι γιατρός γενικής ιατρικής με τα θέματα αυτά, με το ανθρώπινο πόνο, μιλάμε εδώ για κατάθλιψη, για μελαγχολία και προσπαθούμε να δείξουμε και να δούμε ότι και η ελπίδα προς το Θεό και η ελπίδα προς τα μηνύματα του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος μας βοηθάει να ξεπεράσουμε όλα αυτά. Είναι παρηγορητικά. Εγώ θα σταθώ στα λόγια σου, τα οποία σου λέω και πάλι, έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου. Θα πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου, διότι αφενός μεν πείσες, πείθεις, αφετέρου ο κόσμος σε έχει ανάγκη. Δεν θα σταθώ στα πολλά τα λόγια, θα σταθώ μόνο στο βιβλίο σου έτσι, για την πατερική θεολογία. Στους μεγάλους πατέρες αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία είναι αναντικατάστατες περιοχές της ελληνικής κληρονομιάς. Είναι σημαντικό. Αυτό, ναι, όπως το αναφέρεις μέσα και το αναλύεις, οφείλω εγώ έτσι μέσα από την καρδιά μου, από καρδιάς, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είχα περάσει και από το εργαστήριο, όπως σου είπα, του παππού Τόπουλ κλπ. Ναι. Είχα κάποιους φίλους εκεί, έφυγα από την Αθήνα, αλλά δεν σου κρύβω ότι με τα βιβλία σου αφυπνίστηκα πολύ περισσότερο. Και προσπαθώ να είναι και σε μια απλή κατανοητή γλώσσα, γιατί φίλε Λάβρο, όπως ξέρεις, σήμερα ο κόσμος πολλές φορές τα μηνύματα αυτά δεν τα κατανοεί και δεν καταλαβαίνει. Και έτσι λοιπόν αυτό προσπάθησα. Να είσαι καλά, σε περιμένουμε και στην Αθήνα. Θα συνεχίσουμε την συνεργασία μας, Θεού θέλοντος, και μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από τη τηλεοπτική σου εκπομπή στο Άστρα TV. Θα τα κάνουμε πολλά, το πιστεύω, γιατί ο κόσμος το χρειάζεται. Εγώ φίλε να σε συγχαρώ και πάλι. Να χαιρετήσω το κοινό σου, τους καλούς καλεσμένους και να τους ευχηθώ από καρδιάς δύναμη, κουράγιο και αγάπη. Να είστε καλά. Αγάπη προς τον πλησίον, πίστη προς τον Θεό. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ από Αθήνα. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που επικοινώνησες μαζί μας. Λοιπόν, και μας έδωσε μηνύματα ωραία ο αγαπητός φίλος, αν και δεν τον γνωρίζω. Είναι αξιόλογος και διακεκριμένος άνθρωπος. Πράγματι. Είναι μέσα στο πνεύμα αυτό το χριστιανικό και το αρχαίο ελληνικό. Βεβαίως. Στην καλή του έκφανση, διότι μερικοί προσπαθούν να δουν τις κακές πλευρές και των δύο. Όχι, πάντοτε πρέπει να παίρνουμε τις καλές πλευρές των πραγμάτων για να μπορούμε να έχουμε και ένα διδακτικό λόγο. Και οι άνθρωποι έχουν καλές και κακές στιγμές, πρέπει να τους αναγνωρίζουμε και τις καλές τους στιγμές, διότι έτσι μόνο μπορούμε να έχουμε ομόνοια και καλή γειτονία με όλους τους ανθρώπους, αν βλέπουμε και τι καλό έχουν, αγαπητέ μου Γιώργο. Λοιπόν, τα λόγια του Χριστού είναι αθάνατα, μακαρίζουν εκείνους οι οποίοι προσπαθούν για αυτή την αλήθεια, να διαδώσουν αυτή την αλήθεια, τους λέει ενάρετους, τους λέει ταπεινούς στην καρδιά και σπλαχνικούς ανθρώπους, διότι υπάρχει εκτός από την σωματική ελεημοσύνη που για αυτή χρειάζεται, έχει ένα στομάχι ο άνθρωπος και πρέπει να ζήσει, υπάρχει και η πνευματική ελεημοσύνη. Πνευματική ελεημοσύνη είναι να μπορέσει να καταλάβει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού, το Χριστό και να σωθεί. Και χρειαζόμαστε εμείς την πνευματική αυτή ελεημοσύνη ως Έλληνες, διότι έχουμε απευαγγελιστεί, έχουμε χάσει το Λόγο του Ευαγγελίου από τόσα που έχουν συμβεί τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα και χρειαζόμαστε επαναευαγγελισμό, να επαναευαγγελιστούμε, αν το λέω καλά. Ο Χριστός λοιπόν μας έδωσε την ευχή του και μας είπε ότι εσείς είστε το φως του κόσμου. Όταν πήγαν οι Έλληνες στον Χριστό, τους χειροτώνησε κατά κάποιο τρόπο ο Χριστός, λέγοντας ότι ελήλυθεν η ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ήρθε η ώρα για να δοξαστώ μέσα από τους Έλληνες. Και εμείς κρατήσαμε επάλξεις χριστιανικές, κρατήσαμε επάλξεις ορθοδοξίας, κρατήσαμε και επάλξεις ελευθερίας. Παγκόσμια αναγνωρίστηκε ο αγώνας των Ελλήνων για ελευθερία. Να θυμίσουμε το 40 που ο Τσόρτσιλ έλεγε «Όχι οι Έλληνες πολεμάνε σαν ήρωες, βεβαίως, αλλά οι ήρωες πολεμάνε σαν Έλληνες». Τα λέμε από εδώ και πέρα. Και να πούμε ότι αισθάνθηκε και ο Στάλιν ευγνωμοσύνη υπέρ των Ελλήνων και είπε ότι οι Έλληνες με αυτά που κάνανε και σταματήσανε τον άξονα έστω αυτόν τον καιρό τους 3 μήνες εκεί στην πατρίδα τους και ειδικά στην Κρήτη, μας δώσαν τον καιρό να ανασυνταχθούμε και να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τον Χίτλερ. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Όταν λοιπόν μας λέει «Σεις είστε το φως του κόσμου», που το είπε πρώτα στους Αποστόλους του, πρώτα είπε στους Αποστόλους του «Σεις είστε το φως του κόσμου». Κατόπιν όμως το επέκτηνε αυτό και είπε σε όλους τους μαθητές. Όσοι είναι μαθητές του Χριστού είναι το φως του κόσμου. Αυτοί διαδίδουν την αλήθεια. Αυτοί δεν αφήνουν τον κόσμο να σαπίσει.
όπως το γήινο αλάτι δεν αφήνει την τροφή να σαπίσει το ψάρι, το κρέας, αλλά τα συντηρεί, έτσι ακριβώς και το αλάτι, πρέπει να είμαστε το αλάτι του κόσμου για να μπορούμε να συντηρούμε εμείς οι χριστιανοί, όσο και αν νομίζουμε ότι είμαστε ανίκανοι, εντούτοις πρέπει να συστρατευτούμε, όπως είπε και ο κύριος Φουδουλάκης, ο κύριος καθηγητής μας εδώ, να συστρατευτούμε σε έναν αγώνα. Σε έναν αγώνα υπερπίστεως και πατρίδος. Δεν είναι αγώνας μόνο με όπλα, δεν είναι αγώνας μόνο με συμβουλές και με λόγια, είναι και αγώνας με το πείρωμα της καρδιάς. Είναι αγώνας το τρέξιμο, το να προσπαθήσουμε να αφυπνίσουμε κάποιους ανθρώπους, το να κάνουμε μια στοιχειώδη αποστολή στο σπίτι μας ή στην περιοχή μας, και όλα αυτά θα συντελέσουν τόσο ώστε να γίνει μια καινούργια άνθηση του ελληνικού και αρχαίου πνεύματος, αλλά κυρίως του χριστιανικού πνεύματος. Διότι το χριστιανικό πνεύμα είναι εκείνο το οποίο σήμερα συμπυκνώνει τα πάντα. Έχει μέσα του τον αρχαίο πολιτισμό, την αρχαία γλώσσα, σκέψη, γλώσσα, ευγένεια. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες, αν μη τι άλλο, μπορεί να μην ήταν άγιοι και να μην τους έχουμε σαν μεγάλους αγίους, αλλά ήταν ευγενικοί άνθρωποι. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης ήταν ευγενικοί άνθρωποι. Όλοι οι φιλόσοφοι ήταν ευγενικοί άνθρωποι. Το Σωκράτη τον χτυπήσανε στο πρόσωπο μια φορά, δεν τα πέδωσε το χτύπημα, αλλά έγραψε εδώ ότι αυτός μου λέει ότι το έκανε. Έγραψε το όνομα αυτού που το έκανε. Βεβαίως. Πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο, και να, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, να μην τα αφήνουμε στο τέλος και μετά το λέμε γρήγορα και δεν γινόμαστε κατανοητοί, άρα να περάσουμε σε ένα λεπτό. Τις ερωτησούλες τις είπαμε, να πούμε εδώ το Ευαγγέλιο. Γιατί δεν απολαύουμε το Ευαγγέλιο. Οπότε, να πούμε το Ευαγγέλιο λοιπόν. Ναι, να πούμε το Ευαγγέλιο. Ναι, και μάλλον μας μείνει καιρός να κάνουμε. Να πούμε και κάποιες ερωτήσεις που υπάρχουν. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν, στην Κυριακή έχουμε. Του Ματθαίου, κύριε Φουδουλάκη μου. Ναι. Ματθαίος, κεφάλαιο ΚΒ, 22ο δηλαδή, 22ο και στίχη 34-46. Ναι. Έχουμε τον Χριστό με έναν από τους διδασκάλους του νόμου, νομικός λεγότανε, που ερώτησε τον Ιησού πειράζον, δοκιμάζοντάς τον δηλαδή τον Ιησού, του είπε: Διδάσκαλε, ποια εντολή είναι πιο μεγάλη μέσα στον νόμο? Ο δε Ιησούς του είπε: Οφείλεις να αγαπάς τον Κύριον τον Θεόν σου με ολόκληρη την καρδία σου, με όλη την ψυχή και τη θέλησή σου, γιατί η ψυχή χωρίζεται στο νοητό, το συναίσθημα και τη θέληση, όπως έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, και με όλη τη διάνοιά σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα εντολή ομοία προς αυτήν είναι να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και η διδασκαλία των προφητών στηρίζεται. Ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται, λέει το κείμενο. Ενώ δε ήσαν συνηγμένοι οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς και τους είπε: Τι ιδέα έχετε περί του Μεσσίου και τι νοσιός είναι? Του λένε: Είναι του Δαβίδ. Και τους λέει: Πώς λοιπόν ο Δαβίδ, εμπνεόμενος από το Πνεύμα το Άγιο, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου, έως ότου βάλω τους εχθρούς υποπόδιο των ποδών σου. Πώς δηλαδή μιλάνε εδώ δύο κύριοι, αφού είναι συγγενείς του, πώς τον λέει Κύριο? Αν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς είναι συγχρόνος και Υιός του και απογονός του? Θέλω να τους πούμε λίγα λόγια, ότι αυτόν που λέει απογονό του, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Μεσσίας, ο Θεός, ο Κύριος. Υπέρχουν επομένως δύο κύριοι εδώ πέρα. Και ο ένας Κύριος είναι ο Πατέρας και ο άλλος είναι ο Υιός. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι. Αν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο λοιπόν, πώς είναι συγχρόνος γιος και απόγονός του, ρωτάει. Και φυσικό το λόγο, δεν μπορεί ένας απόγονος να ονομάζει Κύριο τον γιο του, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να τον ονομάζει γιο. Άρα ο Μεσσίας Χριστός είναι Υιός του Θεού. Κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει σε αυτό το λόγο. Μπορούσαν να απαντήσουν, ήταν τόσο πονηροί που λέει, αν απαντήσουμε τώρα θα πέσουμε σε παγίδα. Σε παγίδα. Γιατί δεν απάντησαν. Ναι. Και από εκείνη την ημέρα δεν τόλμησε κανείς να ρωτήσει κάτι γι' αυτό. Αυτό είναι το κομμάτι του Ευαγγελίου που ακούσαμε την περασμένη. Να δούμε λίγο το νόημα γενικότερα και βεβαίως, τι θέλετε να, πού θέλετε να σταθούμε, τι θέλετε σταθούμε, να κρατήσουμε, ναι, από, ναι, τα λόγια που είπατε. Ότι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη έχει βάλει 600 τότες νομοθεσίες, ο Μωυσή, μέσω του Μωυσή δηλαδή, έχει βάλει 600 τότες, ναι, νομοθεσίες. Ο Χριστός όμως έρχεται και λέει δύο λέξεις. Δύο λέξεις έρχεται που στηρίζονται στην αγάπη. Οφείλεις να αγαπάς τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη σκέψη, με όλο σου το είναι, με όλη σου την ψυχή και τον συνάνθρωπό σου, τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει τίποτα μεγαλειώδε, μεγαλειωδέστερο από αυτό, κύριε Φουντουλάκη.
Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο, που είναι κατ' εικόναν του Θεού ο άνθρωπος. Ναι, ναι, προς τον άνθρωπο. Βεβαίως. Να μην εξευθυλίζουμε τον άνθρωπο, να είμαστε ευγενικοί απέναντι στον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος, όσο κακός και να είναι, ο χειρότερος άνθρωπος της γης, έχει το κατ' εικόνα. Και δεν έχουμε το δικαίωμα να τον προσβάλλουμε. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, κύριε Φουντουλάκη, ναι. Δεν είναι αγορασμένος σκλάβος ο κάθε άνθρωπος από εμάς να τον εκρίνουμε ή να τον εδέρνουμε ή να τον εβάζουμε φυλακή κλπ. Είναι του Θεού. Σκλάβος του Θεού, δούλος του Θεού, δεν είναι δούλος δικός μας, το πάρουμε κι αλλιώς δηλαδή. Γιατί κρίνεις, λέει, αλλότριων δούλων, δικό σου είναι και τον εκρίνεις. Μπορείς ένα αυτοκίνητο ξένο να πάει να τα ανοίξεις και να βάζεις μέσα τα δικά σου πράγματα ή να κάνεις τροποποιήσεις, να βγάζεις το τιμόνι, να βάλεις άλλο τιμόνι κλπ. Πώς τολμάς όμως τον άνθρωπο που είναι ένα κτίσμα του Θεού, που είναι μια προσωπικότης, που ανήκει στο Θεό, που ο Θεός τον έφτιαξε, εσύ να τον κακομεταχειρίζεσαι, να τον κριτικάρεις, να τον εξευτελίζεις. Να καταλάβουν δηλαδή και οι ατσακλοί με την καταλαβαίνουν λόγια. Καταλαβαίνουν ότι και εμείς είμαστε ότι στην ίδια θέση. Η ανθρώπινη ψυχονοηματική ολότητα είναι δημιούργημα του ίδιου του Θεού. Βέβαια. Και έχει την εικόνα του Θεού. Έχει την εικόνα. Αυτό είναι το βασικό. Έχει, δηλαδή, έχει απέναντι θεϊκό στοιχείο. Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας βλέπουμε τον Θεό. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να το κατανοήσουμε για να αλλάξει και όλη η μορφή της ίδιας της κοινωνίας. Να αλλάξει και η τομή της κοινωνίας. Κύριε Τσακλή, και αυτό είναι βασικό. Όμως, επειδή εμείς αναζητούμε τη δική σας επικοινωνία και να μην ξεχαστούμε, υπάρχει αυτό το τηλέφωνο για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, που μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να αφήσετε πληροφορίες για την εκπομπή, για θέματα, για ερωτήσεις, για τα βιβλία που βλέπετε τώρα, που παίρνουμε στοιχεία σε κάθε εκπομπή. Τα βιβλία αυτά μιλάνε για την ιστορία της φιλοσοφίας. Μπορεί κάποιος μέσα σε μια απλή κατανοητή γλώσσα που είναι γραμμένα αυτά τα βιβλία να καταλάβει το μεγαλείο της φιλοσοφίας και το μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Και μάλιστα το βιβλίο «Αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία» είναι το βιβλίο που μιλάμε σήμερα για τις προφητείες που παρουσίασαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι για την έλευση του θεατρόπου Ιησού Χριστού. Μιλήσαμε για την πολιτεία του Πλάτωνα, για τον Σοκράτη. Έχουμε και δύο ερωτήσεις. Βεβαίως. Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις που θα σας κάνω, που με ειδοποιούν, υπάρχει ο Προμηθέας Δεσμότης. Ζητήσαν και εμένα. Ναι, του Εσχύλου. Προμηθέας Δεσμότης. Α, ναι, πέστε το. Του Εσχύλου. Ναι, κύριε Τσακλή, σας ακούμε, ναι. Να το πείτε εσείς αυτό. Βεβαίως. Ναι. Που στον Προμηθέα Δεσμότη του Εσχύλου βλέπουμε ότι ο Προμηθέας, όντας φυλακισμένος στον Κάυκασο, προλέγει ότι ο λυτρωτής του θα γεννηθεί από την Παρθένο Υιό και τον Θεό. Θα είναι δηλαδή Υιός Θεού και Υιός Παρθένου. Μάλιστα. Λέει λοιπόν στον Προμηθέα Δεσμότη του Εσχύλου μία ακόμα προφητεία για την έλευση του θεατρόπου Ιησού Χριστού. Και υποφέρει επειδή έκανε το καλό. Επειδή, ναι, πείτε το, ναι, και αυτό πρέπει να. Και όπως ο Σωκράτης που έκανε το καλό και υπέφερε για το καλό αυτό, έρχεται μετά η τέλεια, ας πούμε, διεκδίκηση, η τέλεια ισορροπία του πράγματος, που όσο κάνεις το καλό, τόσο οι κακοί άνθρωποι σε πολεμούν. Το Χριστόν τον πολεμήσαν οι Φαρισαίοι ήδη, διότι είδαν ότι αυτοί εξοντώνονται. Δεν θα πηγαίνει κανένας πια κοντά τους. Θα τους λιθοβολήσουν. Θα πάνε κοντά στον Χριστό. Και το έπαιξαν, τα έπαιξαν όλα για όλα. Δηλαδή τον σκότωσαν για να επιζήσουν αυτοί. Τι είναι λοιπόν η κόλαση και ο παράδεισος, ρωτάει ένας φίλος, για μάλιστα. Να δούμε λοιπόν πού πηγαίνει η ψυχή με τα θάνατα, τι είναι η ψυχή, όλα αυτά τα θέματα. Έχουμε απαντήσει και άλλες φορές, αλλά να απαντήσουμε. Βεβαίως, ναι, κύριε Τσακλή, σας ακούμε. Λοιπόν, ο κόσμος ο πολλής νομίζει ότι η κόλαση είναι μόνο ένα σωματικό μαρτύριο, ότι καίγεσαι, ότι κρυώνεις, ότι κακοπαθαίνεις, υπάρχουν γάντζι, σε τραβάνε, σε ρίχνουν μέσα σε ποτάμια, σε κακομεταχειρίζονται οι δαίμονες. Δεν αποκλείεται κατά μία εκδοχή να υπάρχει και αυτό, εφόσον ο άνθρωπος θα έχει ένα σώμα όταν στην Δευτέρα Παρουσία θα εμφανιστεί ξανά ως άνθρωπος, δηλαδή θα ξαναέρθει με το σώμα του και με την ψυχή του ενωμένη. Έτσι δεν είναι? Δεν θα πάρουμε, ναι, το σώμα αυτό. Το αλλά σώμα δεν θα είναι όμως αυτό το ελληνικό σώμα, θα είναι πνευματικό σώμα. Σώμα. Θα είναι ένα άλλο σώμα. Αυτό το σώμα θα έχει ευχαριστήσει και θα μπορεί να έχει δυσαρέσκειες. Αλλά θα τα πούμε βιαστικά τώρα. Στην κόλαση το μεγαλύτερο μαρτύριο δεν θα είναι αυτό. Στην κόλαση το μεγαλύτερο μαρτύριο θα είναι ότι θα βλέπουν το Θεό από μια απόσταση και το φως του Χριστού, αυτό που θα βγαίνει από τον Χριστό, διότι ο Χριστός είναι φως όπως ξέρουμε, θα κατακαίει τον κολλασμένο. Θα τον εκαίει, θα τον τσουρουφλίζει. Δεν θα μπορεί να πλησιάζει κοντά. Διότι ο μέσος μένος θα αισθάνεται ευεργεσία από αυτό το φως, θα τον εθερμαίνει, θα τον γλυκαίνει, θα τον ανεβάζει ψυχικά το φως του Χριστού. Στον άλλον όμως, ο άλλος θα το βλέπει σαν τιμωρία το φως του Χριστού. Ναι. Αυτή είναι η πιο βασική
έκφανση του πώς θα είναι η κόλαση. Δηλαδή η κόλαση θα είναι καταδίκη για αυτούς οι οποίοι δεν αγάπησαν τον Χριστό και ευτυχία απέραντη για αυτούς που τον αγάπησαν. Γι' αυτό από τώρα πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα την πατήσουμε και δεν θα πάμε στην κόλαση του διαβόλου. Και ενοχές και τύψεις. Έγινε ενοχές και τύψεις της συνειδήσεως. Πολύ αυτά καλά το λέτε. Πρέπει να τα δούμε. Ενώ στον παράδεισο αντίθετα θα έχουμε ομορφιά, το κάλος, είναι αιώνια χαρά. Είναι ο χρόνος ο οποίος δεν θα πηγαίνει πίσω, δεν θα μπορούμε να μετανοήσουμε πλέον και θα ήταν τρομερό μαρτύριο αυτό. Διότι καταλαβαίναμε ότι εδώ στη ζωή, αν είχαμε πει ένα ήμαρτον, όπως είπε ο ληστής, θα είχαμε σωθεί. Ενώ τώρα στην κόλαση δεν μπορούν να το πούν αυτό το ήμαρτον. Δεν επιτρέπει ο Θεός, δεν υπάρχει εκεί το ήμαρτον πλέον. Γι' αυτό όλοι οι κολλασμένοι θέλουν ένα δευτερόλεπτο να πούνε ήμαρτον και να σου πει. Και δεν υπάρχει μεταθάνατον μετάνοια. Δεν υπάρχει μεταθάνατη μετάνοια. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Μόνο οι προσευχές κάποιων ανθρώπων μπορούν να βελτιώσουν λίγο την κατάσταση ενός ανθρώπου κρυμματισμένου. Και τα μνημόνια πολλές φορές βοηθούν, ναι. Όμως δεν αλλάζουν και τη θέση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να το ξεκαθαρίσουμε. Επειδή έχουμε 3 λεπτά για να κλείσουμε. Έχουμε και άλλη ερώτηση που λέει τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε καλύτερα. Να σας απαντήσουμε και αυτή. Ναι, βεβαίως, ναι. Γρήγορα ναι, για να. Τάχει, ναι, ναι, για να, πού, για να κάνουμε λοιπόν, το, για όλοι να ξέρουμε ότι το πάνε για παγκοσμιοποίηση και ξέρουμε ποιοι είναι οι παγκοσμιοποιητές, οι άνθρωποι των Λεσχών, οι άνθρωποι της Bilderberg, οι άνθρωποι του χρήματος, η Μασονία και όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα υψηλά ιστάμενα κλιμάκια και κυβερνάνε εντός εισαγωγικών, διότι κυβερνήσει είναι μόνο ο Θεός, έτσι, ας το πούμε ψευτοπλανητάρχες. Όλοι αυτοί λοιπόν θέλουν να κάνουν ένα χυλό, την ανθρωπότητα ομοιογενεία. Όπως βάζουμε σε ένα μίξερ διάφορα πράγματα και τα κάνουμε χυλό. Έτσι θέλουν να κάνουν και αυτοί. Δηλαδή θέλουν να κάνουν έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ευεπίρρεπος σε αυτή τη σκέψη που έχουν να εφαρμόσουν στην ανθρωπότητα. Όταν στον Ιβάν τον Τρομερό στη Ρωσία, ο Ιβάν ασών των Ρωσιών, όταν ο Ιβάν ο Τρομερός είχε κυριαρχήσει πάνω σε όλη τη Ρωσία, έβλεπε ότι δεν είναι καλά κρατημένος από την εξουσία. Κάτι του έλειπε. Πήρε λοιπόν και μάζεψε σοφούς, κύριε Φουντουλάκη, και τους είπε: τι να κάνω, ώστε να κάνω τη Ρωσία όλη μία χώρα. Και του είπανε, για να γίνει ένα πράγμα τέτοιο, πρέπει να τους δώσεις μία γλώσσα και μία θρησκεία. Εάν δεν τους δώσεις μία γλώσσα και μία θρησκεία, πάντα θα έχεις πρόβλημα. Θα έχουν πολέμους και έρηδες μεταξύ τους. Εάν όμως τους δώσεις μία γλώσσα και μία θρησκεία, τότε θα δεις ότι μπορείς να τις ενοποιήσεις και να τους κυβερνήσεις. Αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολο κυβέρνητη. Έχετε δίκιο. Τι θέλουν να κάνουν λοιπόν τώρα αυτοί, να δώσουν μία κάρτα τροφίμων και μία κοινή θρησκεία, ψεύτοθρησκεία, του αντίχριστου θρησκεία. Θα την κατασκευάσουν από διάφορες θρησκείες. Γι' αυτό τώρα γίνονται κάτι πανθρησκευτικά συνέδρια και κάτι ακαταλαβίστικα πράγματα, ούτως ώστε να κάνουν ένα χταρμά από Βούδα, από Χριστό, από αυτό, κάτι τέτοιο πάνε να κάνουν. Δεν ξέρω το αναλύσουν σε κάποια κομπή. Ναι, να το αναλύσουμε. Για να δώσουν και αυτοί, επειδή καταλάβανε από τη ρετσέτα του Ιβάν του Τρομερού, από τη συνταγή του, ότι πρέπει η ανθρωπότητα για να κυβερνηθεί να έχει μία πίστη, όχι άλλος να είναι μουσουλμάνος, άλλος χριστιανός, άλλος έτσι, αλλά να τους φέρουν έτσι, ώστε όλοι να έχουν μία πίστη, ένα κοινό Θεό. Να είστε καλά και Ζακλή. Για να μπορούν να τους κυβερνήσουν. Θα το και αναλύσουμε. Μια κάρτα τροφίμων για να μπορούν. Γιατί και το στομάχι παίζει και αυτό. Θα το αναλύσουμε σε μια εκπομπή. Σε όλη την υπόθεση. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Παρουσιάσαμε το ζήτημα των προφητιών. Τι είπαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι για την έλευση του Θεατρόπου Ιησού Χριστού. Είδατε και τα 5 βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Που τα βιβλία αυτά ομιλούν για το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, την ιστορία της φιλοσοφίας. Είναι παρμένα πολλά στοιχεία των εκπομπών αυτών από τα βιβλία αυτά. Τα βλέπουμε τώρα πολύ σύντομα. Φύση και σιωπή στον Πλωτίνο, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία και τέλος θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Επειδή τα θέματα αυτά είναι ανεξάρτητα, ποτέ δεν τελειώνουν. Συνεχώς γεννιούνται, δημιουργούνται ερωτήματα, μεταφυσικές ανησυχίες, υλικές ανησυχίες. Όλα αυτά λοιπόν που έχουν να κάνουν με το αισθητικό μέρος αλλά και το μεταφυσικό μέρος, μπορείτε στο τηλέφωνο που συνεχώς βλέπατε στις οθόνες σας να συνεχίσετε και τώρα που κλείνει η εκπομπή να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας πείτε την άποψή σας, να αφήσετε τα στοιχεία σας και εμείς και ο κύριος Ατζακλής να σας μπορούμε να επικοινωνήσουμε να το τέλος της εκπομπής. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Χαίρετε.